Με ανάρτηση στο Twitter αποφάσισε να απαντήσει στον Νίκο Δένδια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Η απάντηση αφορά σε tweet του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τη χθεσινή συνέντευξή του στα παραπολιτικά που σας έχουμε παρουσιάσει και από αυτό το κανάλι. Στην εν λόγω συνέντευξη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται στην επανειλημμένη από ελληνικής πλευράς έγερση του ζητήματος για επιβολή εμπάργκο όπλων προς την Άγκυρα, όπως επίσης και στις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες τονίζει ότι επιβλήθηκαν διότι η Τουρκία δημιουργούσε προβλήματα στη συνοχή του ΝΑΤΟ. Με μία άκρος προκλητική ανακοίνωση στο Twitter απάντησε ο Μεβλού Τσαβούσογλου: «Αγαπητέ Νίκο, εδώ είναι μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος. Σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από τους άλλους και να τραυματίζετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ίσως το 2021 είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας δίκαια και ειλικρινά», έγραψε σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο Μεβλού Τσαβούσογλου. Η ανάρτηση αυτή είναι στα πλαίσια της τουρκικής προπαγάνδας που θέλει να εμφανίσει τη χώρα μας σαν αδύναμη η οποία ζητά βοήθεια από τρίτους. Η χώρα μας ζητά τη συνδρομή των εταίρων μας στα πλαίσια της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την αμφισβήτηση των διεθνών συνθήκων από την Τουρκία. Εάν είχαμε διαλέξει το δρόμο της δυναμικής αντίδρασης, καμία βοήθεια δεν θα χρειαζόμασταν από κανέναν και το γνωρίζει καλά αυτό ο κύριος Τσαβούσογλου. Όπως γνωρίζει άλλωστε ότι δεν είναι η χώρα μας που έχει ξεπουληθεί σχεδόν πλήρως στο Κατάρ, ούτε ακολουθεί πιστά τη Ρωσία όπως η Τουρκία, η οποία κάνει ακριβώς ό,τι της πει η Μόσχα.